αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητά μου παιδιά. Σήμερα όλοι μαζί θα γιορτάσουμε την εθνική μας γιορτή, την 25η Μαρτίου, την πιο ένδοξη σελίδα της ελληνικής ιστορίας. Όλοι μαζί θα τραγουδήσουμε το τραγουδάκι «Όλη η δόξα, όλη η χάρη».
την ευκαιρία το σχολείο μας θα σας παρουσιάσει τον εθνικό μας ύμνο. Έτσι, με μια σπαρακτική δύναμη αναπόλυσης, θα τιμήσουμε τον εθνικό μας ποιητή Διονύσιο Σολωμό, που με ξεχύλισμα ψυχής παρουσίασε και ανάστησε μέσα μας τη λαμπρότητα και το μεγαλείο της ελευθερίας και σύνθεσε το νόημα με τα αγριωμένα κόκαλα των προγόνων. Τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα θα συντηρούν στη μνήμη μας οι ποιητές μας. Για φανταστείτε τι θα ήταν ο Τροϊκός πόλεμος χωρίς τον Όμηρο. Ο λόγος των ποιητών δεν περιγράφει μονάχα σπουδαία ιστορικά γεγονότα. Δημιουργεί με τη θεία φλόγα του την ιστορία. Ας θυμηθούμε εδώ τον Σόλμα και τον Τιτέο. Ο ποιητής με την ουράνια έμπνευση και την γίνει κατανόηση γίνεται η φωνή του λαού του. Μακάρι οι λαοί που στις μεγάλες ιστορικές τους στιγμές βρήκαν τους μεγάλους ποιητές τους. Οι ποιητές είναι η γνήσια ελληνική φωνή των λαών, είναι η ευαίσθητη δραματική φωνή του κόσμου. Χωρίς τους ποιητές θα έμεναν οι λαοί βουβοί και άφωνη η ιστορία τους. Για τους ποιητές ταιριάζει ο λόγος του Χριστού ότι είναι το φως του κόσμου και το άλας της γης. Γιατί η ποιητής είναι ο ίδιος ο λαός της. Χιλιάδες σημαντικά δημοτικά τραγούδια κάνει τις καρδιές και τα χείλη του λαού μας και τον σηκώνουν σε χορό ασταμάτητο. Σε αυτόν τον τόπο χορεύουν το χαρούμενο και λυπητερό με την ίδια ένταση ψυχής. Μόνο οι Έλληνες βλέπουν την πλατιά χαρά και τον βαθύ πόνο σαν απλά φυσικά φαινόμενα και τα ξεπερνούν. Αυτό είναι από τα θαυμάσια, τα ανερμήνευτα χαρακτηριστικά του λαού μας που έκανε εκείνον τον παλιό ιερέα σοφό Αιγύπτιο να πει «Οι Έλληνες πάντα ωραία παιδιά είναι. Μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν χορευτικά τραγούδια θανάτου. Μόνο οι Έλληνες τραγουδάει και χορεύει πάνω στη γη που να του γίνει τάφος και την αγαπάει αυτή τη γη, σαν το πιο πολύτιμο που έχει, τον τάφο του. Αυτή θα τον κρατήσει νεκρόν και τη λέει πατρίδα». Όλοι μέσα θα να πούμε, τούτη γη με τα χοντάρια τρώει μιας και παλικάρια. Ποιος τον λογαριάζει το θάνατο σε εκείνο τον τόπο. Άλλα πράγματα έχουν αξία για τον Έλληνα. Και πρώτα-πρώτα η ελευθεριά. Να γιατί πάνω στο ζάλογο οι σουλιώτισσες στείνουν χορό και τραγούδι στην κόψη του βράχου. Yeah.
αυτόν τον τόπο ακούστηκε ο ανέκλητος φοβερός όρκος. Είναι πρωτεριά, είναι θάνατος. Να μην γεννήσει μεγάλους φλογερούς ποιητές. Πριν και μετά το 1821, μια χρυσή αλυσίδα Ελλήνων ποιητών εσήκωσε ψηλά τη σημαία της ενάρετης ζωής με θείο λόγο. Ο Ρήγος Φεραίος, ο Βελεστηνής, ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ο Ανδρέας Κάλβος, ο Διονύσιος Σολομός. Θα αναφέρουμε λίγους σημαντικούς στίχους από το ποιητικό έργο του καθενός και θα σταματήσουμε στον 25χρονο τότε Έλληνα ποιητή Σολομό και τον ύμνο του. Τον ύμνο του της ελευθερίας. Αυτό είναι το θέμα μας. Ρήγας Φεραίος. Για την πατρίδα όλοι να έχουμε μια καρδιά. Ο νόμος να είναι πρώτος και μόνος οδηγό. Στην πίστη του ο καθένας, ελεύθερος να ζει. Αιωνία σου η μνήμη, Ελλήνα ποιητή Ρήγα. Το έθνος, όπως είπες λίγο πριν, σε αφανίσουν οι τυραννοί και εθέρισε τους πλούσιους κάτους τον λόγο σου. Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. Μέρια σε βράχε να διαβώ, μιλεί το κύμα, μιλεί Ελλάδα στην πετρωμένη Τουρκία. Μέριασε. Με στα σύνθη μου που ήταν βουβά και κρυά, μαύρος βοριάς εφόλιασε και μαύρη τρικυμία. Αφού στενά μου γιάρματα, κουφιά που η αντάρα, έχω ποτάμι αίματα, με θέριεψε η κατάρα. Του κόσμου που βαρέθηκε, του κόσμου που είπε. Τώρα βράχε, θα πέσεις. Έφτασαν η φοβερή σου ώρα. Ο βράχος σε φοβάθηκε. Το κύμα στη ορμή του εκαταπόδισε με μια στο κούφιο το κορμί του. Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, Έλληνα ποιητή της φλεθουριάς αιωνίας με μνήμη. Αιωνία σου η μνήμη και εσένα Έλληνα ποιητή Ανδρέα Καλβό. Ένα σου λόγο θα ξαναπούμε που φύτρωσες στις καρδιές των Ελλήνων σαν αιωνοβίο αϊθαλές δέντρο. Άρε τι θέλει το μη ελευθερία, άσχημα σε ίσχυχος Ελλήνο ποιητή Καλβού. Γιατί η αρετή και η ορμή των Ελλήνων ανέβασαν την ελληνική ελευθερία ως τον έδωμο ουρανού, φοβερή ματιά της, τρομερό το σπαθί της και ολόκληρη ένα αείδον φως. Θυμάται στις επόμενες στροφές πώς, δηλαδή,
400 χρόνια η ελληνική ελευθερία κατηγούσε επικραμένη, τροπιασμένη στους σκοτεινούς τάφους με τα κόκαλα των προγόνων. Και από εκεί περίμενε ένα ξεσήκωμο, μια φωνή του γένους να την καλέσει πάλι στο φως της χαράς. Μπράβο, Γιάννη. Yeah.
Αγία Χριστέ, εκεί ο Θεός μένει, που ζητούσε να βγάλει το έθνος από την αμάρτια, ώστε να ξέρει γιατί πρέπει να πιάσει το όπλο. Ήταν μια μακρινή ελπίδα. Η ελευθερία φάνηκε πως δεν θα άντεχε άλλο. Θυμήθηκε το Λάβρο Κρατσόνη, πήρε ο Δεσπότη. Σκυλόσοφα θυμήθηκε το Πλακαβά και άλλους πλέκτες. Θυμήθηκε το τροματικό Σούλι. Τόσο αίμα, Θεέ μου, χωρίς να άνοψε ακόμα μία φλόγα. Μια ελπίδα τους απόμεινε μόνο. Τα χριστιανικά κράτη της Ευρώπης. Αυτά μπορούσαν να την βοηθήσουν. Έπρεπε να την βοηθήσουν. Σαν νύχτωνε, έβγαινε η ελευθερία κρυπά. Σαν συνωμότης, με φορέματα που έτσιναζα, αίμα ελληνικό. Και πήγαινε να ζητήσει βοήθεια από τη χριστιανική δύση. Όμως δεν μας ανοίγουν εύκολα τη θύρα. Όταν την χτυπούμε από χρειά, από ανάγκη. Και όσο άνοιγαν στην ελευθερία ή έκαναν πως συγκινούνταν και τις έταζαν ή την ηρωνεύονταν και την έδιωχναν με κακία. Με τα ρούχα ματωμένα ξέρω ότι έβγαινε κρυπά να γυρεύεις στα ξένα, αλλά χέρια δυνατά. Γρήγορα κάθομαι νυχτιά της Ελλάδας, διπλή τροπιασμένη, κλαμμένη και η ψυχή περιλήθη με τη θάνατη. Κάθε πέτρα όμως, κάθε φορτάρι που πατούσε, σου θύμιζε και κάθε περασμένη σου δόξα. Πλατές, Θερμοπύλες, Αθήνα, Δελφή, Σαλαμίνα, και έβλεπες κρυφά πάλι στην κρύα ερημιά του τάφου. Πώς άντεξες Ελλάδα με τόση καταφρόνια. Θα λείπησε το ποδάρι και ολιβλήρα πατή ή την πέτρα ή το χορτάρι που τη δόξα σου εκτιμή. Αθήνα θα τη σου γιατί η χρυσάφια κεφάλι σαν τροχό που θύρωται ανήκει και είναι βάρος του ζωή. Μοναχοί ελπίδες, εξανάρτητες μοναχοί. Δεν είναι εύκολες οι θύρες όταν η κρυά του σκουρταλεί. Άλλο σου έγραψε στα σπίτια του, αλλά να σαν συγκαμπιά. Άλλο σου έφερε τα ίδια και σε διάβασε φρικτά. Άλλοι ορειμές στη συμφορά σου, όπου εχαίρονται πολύ. Σύρε να βρεις τα παιδιά σου, σύρε έλεγαν οι σκληροί. Ο Σολομός θυμήθηκε ως εδώ την υπητερή ιστορία της εταφιασμένης ελληνικής ελευθερίας επί 400 χρόνια. Έπρεπε να τη θυμηθεί, έπρεπε να τη θυμίζει και σε μας. Όταν η Ελλάδα σκλαβώθηκε στο πιο απέσιο τύρανο, έκλεισε την ψυχή της, την αρχαία της ιστορία και ρυθμούσε από το 1453 ως το 1821. Όμως όλα αυτά ανήκουν πλέον στην ιστορία. Τώρα, επέναντι αφιζάκιντο, άναψε το πελεκούδι, μωριά και ρούμελι. Οι Έλληνες έδωσαν πάνω στο Ευαγγέλιο όρκο, που δεν παίρνεται πίσω. Πήραν τα όπλα και ρίχτηκαν στον Τυρόνο ως αθεριά. Θα τσοκόπουν τους Τούρκους και τους κυνηγούν. Είναι αποφασισμένοι να τους πάνε ως την κόκκινη μηλιά και πέρα ακόμη. Η ελευθερία βγήκε στο φως. Κρατεί σπάθα με τρομερή κόψη και μαχαίρεται μαζί με τα τέχνα της. Είναι αμετάπιστη, σοβαρή, νέα, ψηλή, λαμπρή, σαν τη τρισχυλιόχρονη ιστορία της. Τη βλέπει ο Σολομός και της λέει, όλα ήταν ένα κακό όνειρο. Τώρα πρέπει να καμαρώνεις τα παιδιά σου. Α, τώρα, αντιπαλεύει κάθε τέχνο σου με ορμή, αγαπάτωστα γυρεύει ή την νίκη ή την σανή. Ιστορίες με τη φόρους αγώνες της ελευθερίας που έγιναν τα δύο πρώτα χρόνια της Επαναστάσεως 1821-1822. Η ελευθερία είναι πια μας στα μάτια του. Τη στοιχιά του, όλη στοιχιά του, ο πιανού θέλει βρεθεί, στο σπαθί της από κάτω της Αθήνα αντιστροφή. Οι Έλληνες ορμούν πρώτα και παίρνουν την Τρικολίτσα, το κεντρικό αρχηγείο των Τούρκων της όλης της Μαροκόμισσας. Η μάχη που γίνεται είναι τρομερή. Ας ακούσουμε τέσσερις στροφές του ύμνου από την ανοξία αυτή μου ήρθε να μείνει
που ήταν σε γύρισμα και καθημερινά επιχειρήσεις επαγγελματίων χρόνια τα θεματικής σχολιάς. Τι δείχνεις με εκείνη που γυτράει ο λογισμός, άλλος ύπνος θα λεγίνει παραξτάρα του πικρός. Ακούω κούφια του φταίχτη, ακούω σπίξιμο σπαθιών, ακούω ξύλα, ακούω πελέτια, ακούω τρίξιμο δοντιών. Παντού φόβος και τρομάρα και φωνές και στεναχνή, παντού κλάματα και αντάρα και παντού ξεψυχισμοί. Τα ποτάμι το αίμα εγγυνεί και φυλάει στην αγαλιά και το αστό χόρτο πίνει αίμα ελπίς για τη δροσιά. Πριν από το 1821, ο μεγάλος Άγγλος ποιητής, Λόρδος Βίρον, ότι πήγε στη Σάμμο και είδε τις όμορφες αγγελοπούλες. Έκανε τότε την πικρή σκέψη ότι αυτές οι ωραίες κοπέλες θα γεννούσαν και θα βγήσαναν σκλάβους. Και λυπήθηκε ο Βίρον γι' αυτό, γιατί αγαπούσε και θαύμαζε την Ελλάδα. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να μάθει από τον εθνικό μας ποιητή ότι οι ωραίες εκείνες κοπέλες θα γεννήσουν ελεύθερους. Στη σκιά χειροπιασμένες, στη σκιά βλέπω κι εγώ, νεοδάκτυλες παρθένες όπου κάνουνε χορό. Η ψυχή μου αναγκαλιάζει πως ο κόρπος κάθε μιας λειτουργίζει από το ετοιμάσει, λάβα Ανδρείας και Ελευθεριάς. Ήταν η πλησιότερη απάντηση από την πλησιότερη φωνή της Ελλάδας. Κλείνει τέλος του ο ποιητής με μια στοργική παράκληση προς τους Έλληνες αγωνιστές να μην τους παρασύρει στα δίκτυα της την δολεδή τυχόνια. Σας ορκίζω αν αγκαλιαστείτε σαν αδέρφια καρδιακά. Πάντα η νίκη, αν ενωθείτε, πάντα εσάς θα ακολουθεί, τους λέει ο ποιητής μας. Ο εθνικός μας ύμνος είναι ένα μεγάλο ποίημα με 158 στροφές, που γράφτηκε με ξεχειρισμένη ψυχή από έναν αξιοθαύμαστο, από ένα μεγάλο άνθρωπο πρώτα και από ένα πολύ μεγάλο και παγκοσμίας ελληνικούς ποιητή, τον Διονύσιο Σολωμό. Μεταφράστηκε αμέσως σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες και όλοι οι λαοί θαύμαζαν πώς η Ελλάδα μέσα σε μια τόση κρίσιμη στιγμή, σε δυο κρίσιμη καμπή της ιστορίας της, κατάφερε να γεννήσει ένα μεγάλο άνθρωπο και ένα τόσο μεγάλο ποιητή. Σεβαστοί γονείς, αγαπητοί μαθητές, αγαπητοί μου σχεδιμένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτοί που βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο, αυτοί που υπηρετούμε αυτό το σχολείο, το πρότυπο, αγαπητοί συνάδελφοι, αντιπρόσωποι της συντονιστικής, του συντονιστικού γραφείου της Ελληνικής Εκπαίδευσης στο Σικάγο, του κυρίου, κυρίου Νικολιδάκη, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ο Διονύσιος Σολωμός είναι επίκαιρος, και χθες και αύριο και σήμερα. Τη Λευτεριά δεν την κατακτούμε και σταματάμε εκεί. Δεν είναι κάτι δεδομένο. Τη Λευτεριά την κατακτούμε με αγώνες, με θυσίες και χρειάζονται εξίσου ήδη αγώνες για να την διατηρήσουμε. Να μην μας παίρνει ποτέ ο ύπνος και να κοιμόμαστε ήσυχοι πως είναι κάτι δεδομένο, γιατί από τη μια στιγμή στην άλλη μπορούμε να βρεθούμε ξανά σκλάβοι. Να γιατί είναι πάντα επίκαιρος ο Σολωμός και να γιατί έκλεισε τον ύμνο του με μια πατρική συμβουλή να πολεμούμε τη διχόνοια.
γιατί την τυχόνια είναι η κρυφή τρύπα κάτω από τα λουλούδια, από που γίνεται ελευθερία και χάνεται. Και αυτό που απομένει είναι μια ξέρα στο λαρίκι, μια δίψα δίψα ελευθεριάς. Αυτά τα παιδιά αξίζουν χίλια συγχαρητήρια, γιατί έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ. Εμάς ο εκπαιδευτικός δεν μας πέφτει πολύ μεγάλος λόγος. Όλη η δουλειά γίνεται από τα παιδιά, έχουν αυτό το ζήλο να κρατήσουν ζωντανή τη φλόγα την ελληνική. Εμείς απλά προσπαθούμε να δώσουμε όσα εφόδια μπορούμε, να δώσουμε τις βάσεις, να τους δώσουμε αυτό που πρέπει να έχει ένα παιδί ελληνόπουλο, ενόπουλο για να είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος. Θα κλείσουμε το πρόγραμμά μας με μια αφιέρωση στην μεγάλη εκκλησία, στην Εκκλησία όλων, στην Αγία Σοφία. Θα σας πούμε ένα τραγούδι του Πυθαγόρα, γραμμένο από τον Πυθαγόρα και μελοποιημένο από τον Απόστολο Καλδάρα, δύο αείμνηστους ανθρώπους, διαχρονικό τραγούδι, το οποίο μιλάει για τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο, τον τελευταίο αυτοκράτορα του Βυζαντίου, ως κοινό Κωνσταντίνο Δραγάση. Ήταν 28 Μαΐου το 1453 και είχε τελειώσει η τελευταία λειτουργία στην Αγία Σοφία από τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και τότε ετοιμάστηκε ο Μωάμεθ να κάνει επίδεση στην πόλη. Μάζεψε ο Κωνσταντίνος τη φρουρά του. Η πρώτη επίδεση αποκρούστηκε επιτυχημένα από τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο. Η δεύτερη όμως, την επόμενη μέρα, 29 Μαΐου του 1453, έπεσε η πόλη. Και εκεί που κάποιος ήταν έτοιμος να αποκεφαλίσει τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο, τον αυτοκράτορα, σαν από μηχανή Θεός βρέθηκε ένας άγγελος, τον άρπαξε, τον μαρμάρωσε, τον έκλειψε σε μια σπηλιά που ακόμα μέχρι σήμερα οι Τούρκοι δεν μπορούν να το βρούνε. Και από εκεί εμπνεύστηκε ο Πυθαγόρας και ο Απόστολος Καλδάρας και μας προσφέρανε αυτό το όμορφο διαχρονικό τραγούδι, το Μαρμαρωμένο Βασιλιά. Θα το ακούσουμε από όλα τα παιδιά του σχολείου. Χορούς.
Thank you.
Μπράβο, παιδιά. Δεν υπάρχουν λόγια για να σα συγχαρώ. Ευμάτια. Θα συνεχίσουμε και θα αρχίσουμε το πρόγραμμά μας με ένα τσάπετο από όλα τα αγόρια. Είμαστε περήφανοι
που αντιπροσωπεύει την Μητροπολή μας εδώ. Άλλος ένας που αντιπροσωπεύει την παιδεία και δεν είναι κοντά μας σήμερα, όχι γιατί κάθεται στο σπίτι του, αλλά γιατί έχει υπηρεσιακούς λόγους να βρίσκεται κάπου αλλού, ο εργάτης αυτός που αντιπροσωπεύει την Ελλάδα μας στο ελληνικό προξενείο, ο κύριος Νικολιδάκης, για τον οποίο είμαστε περήφανοι, για το έργο μεγάλο που κάνει εδώ στο Σικάγο. Ωστόσο, έχει στείλει εδώ τον κύριο Μαστροδήμο, τον... δεν πω σωστά. και τη Γιώτα Παζιώτη, οι οποίοι κάνουν και αυτοί εξαίρετο έργο και σας ευχαριστούμε για όλα όσα κάνετε με τόση σοβαρότητα και με τόση θυσία. Και συνεχίζουμε έτσι να έχουμε δύναμη εμείς οι εκπαιδευτικοί του εξωτερικού, όταν η Ελλάδα στέλνει ανθρώπους σαν κι αυτούς να υπάρχουν στο Γραφείο Παιδείας. Ο εκπαιδευτικός μας σύμβουλος ή συντονιστής, όπως το λέμε, ο κ. Νικολιδάκης, βρίσκεται εκτός εκάμου αυτή τη στιγμή, γι' αυτό δεν είναι εδώ. Σας στέλνει χαιρετισμούς, αγάπη και σεβασμό, κυρία Μέλε μου, για το έργο το οποίο κάνετε. Και όσοι θέλετε να θαυμάσετε το έργο που επιτελεί αυτό το γραφείο, το επόμενο Σάββατο, εφτάσαμε με την τροπερή και σκληρή εργασία που κάνει ο κ. Νικολιδάκης να είμαστε μέσα σε ένα από τα πανεπιστήμια του Σικάγου, στο Northeastern University, στο οποίο, αν με αγαπάτε, θα γιορταστεί η εθνική μας γιορτή μέσα σε Αμερικανικό Πανεπιστήμιο. Στον Northeastern, πολύ ξέρετε ότι είναι στο Greenwald Street, κοντά στο σχολείο του κεντρικό, το πρώτου Κυριακού. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω εκεί, όλους σας. Όχι για τον κύριο Νικολιδάκη, όχι για την εθνική μας γιορτή, όχι για μας, αλλά για όλους εμάς τους Έλληνες, διότι βλέποντας ότι μαζεύεται ο ελληνισμός, θυμάμαι περισσότερο και μας τιμούν περισσότερο οι Αμερικανοί. Και έτσι θα εξακολουθήσει η ελληνική γλώσσα που για πρώτη φορά μπαίνει σε αυτό το πανεπιστήμιο για να δίνει διπλώματα σε εκπαιδευτικούς. Για πρώτη φορά στην ιστορία μπήκε με τις τρομερές εργασίες και τέλειωτες ώρες που έβαλε αυτός ο συντονιστής που λέγεται Νικολιδάκης, στον οποίο πραγματικά φέρω μεγάλο σεβασμό. Και όλοι σας πρέπει να τον σέβεστε για το έργο που επιτελεί αθόρυβα. Να του μεταφέρετε τις ευχαριστίες εσείς το γραφείο και το σεβασμό μας για το έργο που επιτελεί και ελπίζω όλοι το Σάββατο να δώσουμε το παρόν εκεί που η Ελλάδα θα δώσει το παρόν, σε ένα από τα αμερικανικά πανεπιστήμια που βγάζει σκάμους, την ορφίστε. Χαίρομαι και στο οποίο μάλιστα το σχολείο μας θα λάβει μέρος. Μας θύμισε ο κύριος Νικολιδάκης, γιατί το αξίζουμε, γιατί είναι σχολείο από τα σπάνια και δεν χρειάζεται να πω τίποτε άλλο, αφού τα παιδιά μας τα είπανε όλα. Συγχαρητήρια, παιδιά. Σας αγαπάμε. Είσαστε... Είσαστε η ζωή μας, το φως μας, εσείς που θα κάνετε μεθαύριο ότι η κυρία Μέλεγος και όλοι οι άλλοι εκπαιδευτικοί κάνουν, θα τα κάνετε εσείς με το παράδειγμά σας. Χαίρομαι που σας βλέπω με τις εθνικές μας στολές. Είσαστε οι αγάπες μας οι μεγάλες. Σε αυτές που αξίζει να δίνουμε τις ζωές μας. Εσείς. Και καμαρώσετε τα μεγάλα παιδιά. Το χορευτικό Ελλάς. Δεν το καμαρώσετε. Δώστε ένα χειροκρότημα για αυτό που είναι. Και το τελευταίο χειροκρότημα, πρώτα θα δώσετε για τους δασκάλους όλους που υπηρετούν εδώ, ένα χειροκρότημα. Αλλά το μεγαλύτερο να δοθεί στην κυρία Μέλεγου, στη γιαγιά Μέλεγου. Τι θυσίες κάνει αυτή η γυναίκα για να βρίσκεται εδώ σήμερα. Μητέρα, γιαγιά. Αφήνει στην άκρη ή τα παίζει σε άλλη ώρα, αλλά στο έργο της είναι μια αξιοθαύμαστη εκπαιδευτικός, στην οποία πραγματικά
Δίνω θερμά συγχαρητήρια και είσαι άξια που συνεχίζεις το έργο. Μπράβο. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην χρειάζεται πολλά γράμματα, αυτά τα μπούλετες που δεν τα θέλαμε, τις ανακοινώσεις να βγάζουμε, όταν λέει αυτό θα γίνει, να γίνεται αμέσως. Έτσι βοηθάμε τα παιδιά μας και πάνω απ' όλα την Ελλάδα, που μόνο εμείς την κρατάμε. Ξεχάστε τι στην Ελλάδα τι γίνεται. Εμείς κρατάμε Ελλάδα εδώ. Εμείς είμαστε οι Έλληνες, εδώ. Λοιπόν, συνεχίστε να υποστηρίζετε όλα τα σχολεία μας και ασφαλώς την κυρία Μέλεγου που είναι εδώ μπροστά μας, αλλά όλα τα σχολεία, είτε είναι τις εκκλησίες μας, και αυτό τις εκκλησίες μας είναι, μην πάρετε λάθος, απλούστατα είναι ανεξάρτητο το σχολείο και συνεχίζει τον αγώνα μόνη της. Συγχαρητήρια κυρία Μέλεγος. Δεν θα σας πω τίποτα για την ιστορική μέρα της σημερινή, γιατί σας τα είπαν οι άλλοι. Γεια σας και του χρόνου πάλι εδώ. Γεια σας. Συγχαρητήρια, παιδιά.